Σήμερα θα μάθουμε για ένα θάμνο των ορεινών τόπων της πατρίδας μας, γνωστό με τις κοινές ονομασίες Λουτσιά, Ξαγκαθιά, Παρβαριτσιά ή Μπερβερίτσι. Η επιστημονική του ονομασία είναι Μπερβερίς κρίτικα. Πρόκειται για ένα από τα δύο είδη Μπερβερίδας που φύγεται στην πατρίδα μας και το πιο κοινό, με το δεύτερο να είναι η Μπερβερίς βουλγάρης που φύγεται στη Βόρεια Πίνδο. Πρόκειται για ένα ακαθόδη φιλοβόλο θάμνο με ύψος ως 2 μέτρα. Έχει γκριζοπούς ξυλώδεις βλαστούς, η εξωτερική σάρκα των οποίων, όπως βλέπετε εδώ, έχει χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα λόγω ενός κίτρινου κρυσταλλικού πικρού αλκαλοειδούς που περιέχεται σε αυτήν, της βερβερίνης. Κατά μήκος των βλαστών φέρει μικρά, λία, στενά επιμήκη ή αντοειδή φύλλα, συνήθως χωρίς δόντια, ενώ μερικές φορές ελαφρώς οδοντοτά. Στις μασχάλες τους εκφύονται χαρακτηριστικά συνήθως σε τρισχυδή αγκάθια που είναι ιδιαίτερα αιχμηρά. Εδώ να σημειώσω ότι κατά τη συλλογή των καρπών, τα αιχμηρά αυτά αγκάθια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό ερεθισμό του δέρματος που συμπεριλαμβάνουν φυσαλίδες και εξανθήματα. Οπότε καλό είναι, κατά τη συλλογή των καρπών, να χρησιμοποιούνται γάντια. Έχει κίτρινα και υπελό σχημάνθη σε δεσμίδες ή κοντούς βότρες με συνήθως 4-6 σέπαλα και πέταλα. Χαρακτηριστικό τους είναι οι στίμονες που αναπηδούν προς τα μέσα όταν αγγίζονται, απελευθερώνοντας ένα μικρό σύννεφο γύρης. Τη θέση τους αργότερα παίρνουν ελλειψοειδείς καρποί με σκούρο μπλε χρώμα που έχουν σκούρα κόκκινη σάρκα. Βλέπετε εδώ πέρα. Η γεύση τους θυμίζει έντονα λεμόνι λόγω του κυτρικού οξέως που περιέχεται σε αυτούς. Οι καρποί περιέχουν ως 4 σπόρους. Φύγεται σε ανοιχτές υδασώδεις εκτάσεις και βραχώδεις πλαγιές από τα 900 έως τα 2400 μέτρα. Εδώ το βλέπετε στο οροπέδιο της Νιάτου, στα Λευκά Όρη, όπου σχηματίζει μεγάλους θαμνώνες από τα 900 έως τα 1800 μέτρα. Παλαιά οι ρίζες και οι βλαστοί της χρησιμοποιούνται στη βαφή μαλλιού και μεταξιού. Οι καρποί της είναι δόδυμοι και όπως μας λέει ο Γενάδιος, στον καιρό του τρώγονταν σκευαζόμενες με τα σακχάρου. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακόμη για την παρασκευή μαρμελάδας, ζελέ, σιροπιών και καθώς περιέχουν κυτρικό, μυλικό και κυτρικικό οξύ, έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες ως θρεπτική και αντισκορβουτική. Οι σπόροι τώρα των καρπών μπορεί να είναι τοξικοί αν καταποθούν, προκαλώντας δυνητικά συμπτώματα όπως εμετό, ναυτία και διάρρεια. Είναι καλύτερο λοιπόν να αποφεύγετε την κατανάλωσή τους όπως και οποιοδήποτε μέρος του φυτού εκτός του καρπού. Οι καρποί γενικά θεωρούνται ασφαλείς σε μικρές ποσότητες. Σύμφωνα με επιστημονικές εργασίες, οι καρποί και τα φύλλα του είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά. Τα εκχυλίσματα που λαμβάνονται από τους καρπούς και τα φύλλα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής που προάγουν την υγεία, πλούσιων σε φλαβονοειδή και φαινολικά. Στην ουσία πρόκειται για ένα από τους πιο ισχυρούς καθαριστές ελευθέρων ριζών που μπορούμε να βρούμε στην ελληνική φύση. Τόσο τα υδάτινα όσο και τα εθανολικά εκχυλίσματα της ρίζας έχει αποδειχθεί ότι έχουν σημαντική δράση έναντι των ανθεκτικών στελεχών του Plasmodium falciparum, ένα πρωτόζωο παράσιτο που μπορεί να προκαλέσει ελονοσία. Η ανθελονοσιακή δράση αυτών των εκχυλισμάτων μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε αλκαλοειδή, όπως για παράδειγμα την περβερίνη, τα οποία έχουν απομονωθεί από τη ρίζα. Τα φύλλα, οι καρποί, οι ρίζες και οι μίσχοι θεωρούνται γενικά χολαγωγά, χολερετικά, αντιφλεγμονώδη και αντιπυρετικά. Η παρόμοια τώρα Μπερβερίς βουλγάρης, που όπως είδαμε νωρίτερα φύγεται στη Βόρεια Πίνδο, θεωρείται το καλύτερο ομοιοπαθητικό φάρμακο για τη διάλυση των χολόλιθων. Στην πραγματικότητα μπορεί να διαλύσει όχι μόνο τους λίθους στην οροδόχο κύστη, αλλά και τις πέτρες οπουδήποτε στο σώμα. Συνίσταται κυρίως ως καθαρτικό και τονωτικό και συνταγογραφήθηκε για την ανακούφιση δίψας που σχετίζεται με το διαβήτη. Κατά τον 17ο αιώνα, ο Νίκολας Καλπέπερ, Άγγλος βοτανολόγος και γιατρός, το συνιστούσε για χολή, κίτρινο ύκτερο, βρασμούς, δακτυλίτιδα, εγκάβματα, καταρροή, διάρρεια κλπ. Στην Ουαλία, ο χυμός των καρπών, ακατοπμένος με μέλι, χρησιμοποιείται ως φαρμακευτικό σιρόπι πλούσιο σε βιταμίνη C. Στην αρχαία Αίγυπτο, ο χυμός των καρπών λαμβανόταν ως φάρμακο για τον πυρετό. Ο Σάιμον Πάουλι, δανός καθηγητής ανατομίας, χειρουργικής και βοτανικής στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης κατά τον 17ο αιώνα, αφηγείται ότι θεραπεύτηκε από ένα κακοήθη πυρετό, πίνοντας ένα ένχυμα από τους καρπούς που, σαν γλυκαντική ουσία, πρόσθεσε σε αυτούς ζάχαρη και σιρόπι τεντάφυλλων. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Επί της ευκαιρίας, αν βρήκατε ενδιαφέρον το βίντεο, θα χαρώ να μου αφήσετε like, καθώς μου δίνει τη διάθεση να συνεχίσω να φτιάχνω ανάλογο περιεχόμενο και βοηθάει επίσης τον αλγόριθμο να προτείνει αυτό το βίντεο και σε άλλους θεατές, συντελώντας έτσι στην ανάπτυξη του καναλιού. Ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά!